παγωμένη Φλόρινα. Εκεί λοιπόν, με τι να σας πω, πολικές θερμοκρασίες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φυλάττουν τα σύνορά μας. Βρίσκονται εκεί για μας, για τη χώρα, για την πατρίδα, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Άνδρες και γυναίκες, συνοριοφύλακες. Πάμε να τους ακούσουμε και να τους δούμε και να τους χειροκροτήσουμε για αυτό που κάνουν. Δεκεμβρίου. Ξημερώματα. Ένας έλεγχος σε μια αυτοσχέδια καλύβα στα ελληνοαλβανικά σύνορα στις Πρέσπες. Το Καλάσνικοφ του αδίστακτου Αλβανού κακοποιού, Κοβιβία, το νήμα της ζωής του συνοριοφύλακα, Ηλία Κοστένη, πατέρα ενός 12χρονου παιδιού. Λίγες ημέρες μετά ταξιδέψαμε στα σύνορα. Πήγαμε να δούμε, να νιώσουμε, να ζήσουμε για λίγο τους συνοριοφύλακες στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Τα πρόσωπα κρυμμένα πίσω από κουκούλες. Είναι λίγο πριν τη δύση του ηλίου. Το θερμόμετρο φλερτάρει με το μηδέν. Τα περιπολικά σκάφη των αστυνομικών ξεκινούν. Λαθροθυρία, παράνομη αλληλεία, διακίνηση ανθρώπων και ναρκωτικών. Στα ελληνοαλβανικά σύνορα, τον τελευταίο καιρό, η κινητικότητα είναι μεγάλη. Σίγουρα υπάρχει ιδιαιτερότητα. Πρέπει να αναγνωριστούμε ότι στην ακριτική αυτή περιοχή είναι οι δύσκολες και εγκαιριές συνθήκες. Με παγετό, να σκεφτούμε ότι η Φλόρινα είναι από τις περιοχές που το περισσότερο ψύχος και πιο χαμηλή θερμοκρασία είναι στην περιοχή της Φλόρινας. Παράλληλα, τα σύνορα είναι αρκετά σε χιλιόμετρα. Τα σύνορα δεν είναι μόνο χερσαία, είναι και υδάτινα. Πράγματα τα οποία δυσχεραίνουν, δημιουργούν μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά την φύλαξη των σύνορων αυτών. Οι εποχές δύσκολες και η ζωή φθηνή για τους κακοποιούς. Τα όπλα γεμάτα και απασφαλισμένα. Η ενέδρα στείνεται με το τελευταίο φως. Είναι δύσκολες συνθήκες. Εργαζόμαστε με μείον 15. Στηριζόμενοι πάντα στο φιλότιμο των συναδέρφων. Είμαστε ήρωες. Οι άνθρωποι που φιλώνουν τα σύνορα σε αντίξουες συνθήκες. Δεν ξέρουμε αν γυρίσουμε σπίτι μας. Οι θερμικές κάμερες σκανάρουν την περιοχή. Μια περιοχή δύσκολη. Τα βήματα σκληρά πάνω στον πάγο. Το σκοτάδι σκεπάζει τα πάντα. Μια απόκοσμη ησυχία απλώνεται παντού. Ακούγονται μόνο οι παγωμένες ανάστες των συνοριοφυλάκων. Άλλη μία νύχτα ξεκινά. Άλλη μία μάχη ξεκινά. Όχι μόνο ενάντια σε παρανόμους, αλλά και απέναντι στο κρύο που εδώ δεν συγχωρεί. Ξημερώματα εδώ στη μικρολίμνη των Πρεσπών. Οι Έλληνες αστυνομικοί ξεκινούν άλλη μία περιπολία τους στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, μια από το θερμόμετρο ξεπερνάει τους μείον 10 βαθμούς Κελσίου. Πίσω όμως από τις κουκούλες, τις αρβίλες για τα γεμάτα όπλα, βρίσκονται άνθρωποι. Είναι κυρίως άνθρωποι που γεννήθηκαν στην περιοχή. Μπήκαν το 1998 στην αστυνομία, όταν και δημιουργήθηκε η συνοριοφυλακή. Όπως ο Γιάννης και η Νικολέτα. Παντρεμένοι εδώ και 16 χρόνια, συνοριοφύλακες. Γονείς τριών αγοριών. Όταν ξεκίνησαν, όταν ήρθε η ώρα να κάνουμε τα χαρτιά, τα κάναμε, είχαμε ήδη και τον πρώτο μου το γιο, τον είχα 6 μηνών. Πώς πάρτηκε η απόφαση να γίνετε και οι δύο αστυνομικοί, το σκεφτήκατε καθόλου? Διαφοριστική λόγη, καθαρά, ότι δεν υπήρχαν επιλογές τότε, ψάχναμε δεξιά-αριστερά. Θα περίμενε κανείς πως μία αστυνομικός, σύζυγος συνοριοφύλακα, θα αντιμετώπιζε τη φύση της δουλειάς ευκολότερα. Ίσως και με μεγαλύτερη κατανόηση. Όμως ο φόβος και η αγωνία, κατά τη διάρκεια της βάρδιας στα σύνορα, δίνουν πάντα το παρόν. Όταν η βάρδια είναι βραδινή, ναι, 16 το πρωί, εκείνο το βράδυ εύχομαι να μην χτυπήσει το τηλέφωνο, να μην χτυπήσει το κουδούνι του σπιτιού, γιατί
ξέρω τι με περιμένει. Δηλαδή φοβάμαι να πραγματικά. Δηλαδή όταν θα χτυπήσω το τηλέφωνο του κοντώνει. Να σκεφτείτε σε αυτό που λέει η γυναίκα μου. Είναι ό,τι χειρότερο για μένα. Σε βραδινή βάρδια έτυχε φυσικά πολλές φορές να μην σχολάσω 6 ώρα, να σχολάσω αργότερα. Αμέσως. 6 και 10 και τηλέφωνο απευθείας που είσαι. Τηλέφωνο. Φανταστείτε τώρα τι ύπνο κάνει. Μέσα από τον ύπνο πετάγεσαι ενστικτοδός και λες, καταλαβαίνεις ότι δεν ήρθε. Δεν τον αντιλήφθηκα στο κρεβάτι. Οπότε λέω κάτι έγινε. Κοιτάζω το ρολόι και τρέχεις να πάρεις τηλέφωνο. Δεις τι έγινε, τι συνέβη. Κάθε φορά που κλείνει η πόρτα και φεύγει. Και φεύγει, λέμε. Αποφεύγουμε να χαιρετιόμαστε. Δεν λέει ούτε καν καληνύχτα φεύγοντας από το σπίτι, δεν χαιρετάει τα παιδιά. Ούτε και εγώ δηλαδή. Δεν χαιρετιόμαστε, αποφεύγουμε, δεν ξέρω τι. Τόπο σαν πάει για τακτική η δικιά μου φυσικά. Όταν θα έρθω να πω μετά το γεια σας. Να γυρίσει πίσω. Δηλαδή το θεωρώ σαν γρουσουζιά να μην πω για φεύγω. Να το πω γεια σας ήρθα. Τα τρία αγόρια της οικογένειας μεγαλώνουν ανάμεσα σε μπλε στολές, υπηρεσιακά τζιπ και ιστορίες για κυνηγητά και ενέδρες στα σύνορα. Θα ήταν φυσικό να θέλουν να γίνουν και αυτοί αστυνομικοί. Όμως η συζήτηση αυτή τελειώνει πριν καν αρχίσει, κυρίως από την πλευρά της μαμάς. Τα παιδιά μας, τα παιδιά που έχετε, μας, που έχουν ο μεγάλος, ο γιος έτσι. Πολλές φορές εκφράζει την επιθυμία να ακολουθήσει το επάγγελμα. Εγώ βέβαια σε αυτό είμαι αρνητική, είμαι κάθετη θα λέγω, όχι απλά αρνητική. Λέω, λέει, προτιμώ να κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά, να μην έχει και το... Δεν θα το αντέξετε να έχετε και όχι, ένα όχι, παιδί. Όχι, με τίποτα, όχι, δεν θα ήθελα κανένα, όχι, κανένα μου παιδί, κανένα από τα τρία να ακολουθήσει το επάγγελμα, όχι, με τίποτα, για κανένα λόγο. Βράδιασε. Ο Γιάννης πρέπει να ετοιμαστεί για τη βάρδια. Μαζί του θα είναι ο Γιώργος, ο Βασίλης, ο Κώστας και η Μαρία. Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο ξεκινά για τη γνωστή διαδρομή προς τα σύνορα. Άλλη μία νύχτα στα ελληνοαλβανικά σύνορα ξεκινά. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, κουράγιο σε όλους τους συνοριοφύλακες. Να πούμε ότι έρχονται γιορτές και ότι η φύλαξη των συνόρων δεν έχει γιορτές, δεν έχει Χριστούγεννα και αργίες. Τα σύνορά μας πρέπει... κανείς να τα φυλάτει πάντα, άρα καλή δύναμη, σας σκεφτόμαστε να σας μεταφέρουμε εδώ εμείς από την Αθήνα και να θυμηθούμε και να ευχηθούμε και καλή δύναμη στην οικογένεια του 43χρονου συνοριοφύλακα που έχασε τη ζωή του τόσο άδικα πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και πνεύμα μετά τις διαφημίσεις. Θα σας